Και όπως λοιπόν σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής και σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα έχουμε έναν αγαπημένο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη, νομίζω ήρθε η ώρα και η στιγμή να τον υποδεχθώ. Ο καλεσμένος μου λοιπόν απόψε, αν και δεν έχει πολύ καιρό που εμφανίστηκε στην ελληνική δισκογραφία, μόλις 2 χρόνια, παρόλα αυτά κατάφερε να ξεχωρίσει με τα πρώτα του κιόλας τραγούδια και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε φανατικούς θαυμαστές και πάνω απ' όλα θαυμάστριες. Θεωρείται ένας από τους πολλά υποσχόμενους και πιο γρήγορα ανερχόμενους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του και αν ρωτάτε τη γνώμη μου, όχι άδικα. Το πρώτο του τραγούδι κυκλοφόρησε μόλις το 2015, αλλά από τότε έχει διαγράψει μια πορεία που μόνο προς τα επάνω δείχνει. Ένα έχω να σας πω, ότι ένα από τα τελευταία του τραγούδια έχει περίπου 15 εκατομμύρια views μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να υποδεχθώ και να καλωσορίσω στο μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο ελληνικό ραδιοφωνικό πάρτι στην Ευρώπη, τον αγαπημένο Πέτρο Ιακοβίδη. Πέτρο, καλησπέρα από το London Greek Radio 103,3. Καλώς ήρθες, χαίρομαι που σε έχω στην γραμμή μου. Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι, να είσαι καλά. Ελπίζω να είσαι καλά. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε? Είμαι στην δεύτερη πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα, Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Και κουράζομαι τώρα 2 μέρες, γιατί καταλαβαίνεις, έχω live τώρα αυτόν τον καιρό. Είσαι στη γύρα, βέβαια, θα τα πούμε όλα. Είμαι κατά το κοινό μου Τούρκη, οπότε 2 μέρες ξέκλειψα να ξεκουραστώ. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι κατά καιρούς λαμβάνω διάφορα αιτήματα από τον κόσμο, από τους ακροατές, για να φιλοξενήσω αγαπημένους καλλιτέχνες. Στη δική σου την περίπτωση δε. Να σου πω ότι οι περισσότερες ήταν γυναίκες ακροάτριες. Πες μου πώς το κάνεις αυτό. Γιατί θέλω να ξέρω το μυστικό σου. Τι γέλει αυτό. Κοίταξε, εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου καλά. Προσπαθώ να βγάζω ωραία τραγούδια. Εντάξει, είναι λογικό κιόλας όταν, όπως είπες και πριν, σε ευχαριστώ για την εισαγωγή που έκανες. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Όπως είπες και ένα τραγούδι που έχει κάνει, αυτό που έχει κάνει είναι το κοριτσάκι. Οπότε είναι λογικό γιατί μιλάει για τις γυναίκες. Ποια γυναίκα άλλωστε δεν θα θέλει να ακούει από το αγόρι της, από το σύντροφό της, να τη λέει κοριτσάκι. Κάτι όμορφο, κάτι γλυκό. Αυτό νομίζω, όπως άκουσα και στη συνέντευξή σου πιο παλιά, το έχεις πάρει ουσιαστικά από την αδερφή σου. Τη ρώτησες και σου είπε τη λέξη ουσιαστικά. Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο, επειδή γενικά γράφω έτσι, μου αρέσουν πολύ οι εικόνες. Μπορεί να δω μια εικόνα έξω από ένα ζευγάρι, ακόμα και το φεγγάρι ή κάτι, το οτιδήποτε είναι αυτό, μια λέξη. Και να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό. Δημιουργώ εικόνες. Έτσι θέλω να είναι και τα τραγούδια μου. Και κάποια στιγμή, όταν είχα έρθει πάλι στη Θεσσαλονίκη και είχα βρεθεί με την αδερφή μου, την είχα ρωτήσει αυτό το πράγμα. Και μου είπε: μου αρέσει πολύ όταν μιλείς κοριτσάκι μου. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Και έτσι έγραψα το τραγούδι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω. Όχι πολύ πίσω, γιατί από όσο ξέρω δεν έχει φτάσει καν τα 30, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη διαγράφεις μια πολύ καλή πορεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Θέλω να σε πάω στα χρόνια της ζωής σου, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις με τι θέλεις να ασχοληθείς και πώς το κυνήγησες στη συνέχεια για να φτάσεις μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Οι αγαπημένοι μου εδώ συνεργάτες στο London Greek Radio συνέλεξαν και με έδωσαν κάποια στοιχεία για εσένα και λίγο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, εκτός αέρα τα διάβαζα έκπληκτος. Ξεκίνησες στα 13 σου, για πες μου. Ακριβώς. Ξεκίνησα στην Καβάλα. Βέβαια από τα νήπια ασχολήθηκα με τη μουσική. Ήθελα να μάθω πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ το μπουζούκι. Οπότε ξεκίνησα με μαθήματα στο μπουζούκι. Και είχα τη μεγάλη τύχη στα 13 μου. Ο δάσκαλος ο οποίος είχα στο μπουζούκι ήταν και μαέστρος σε νυχτερινά κέντρα. Και ήρθε η στιγμή που μου έκανε την πρόταση να ξεκινήσω σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Καβάλα. Μάλιστα. Και αυτό ήταν στα 13 μου. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Στα 13 σου ξεκίνησε δηλαδή να δουλεύει νύχτα ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Μόλις πήγα πρώτη γυμνασίου. Πες μου, πώς είναι τώρα για ένα παιδί το οποίο ναι, μεν έχει την αγάπη, το έχει μέσα του το θέμα της μουσικής. Πώς είναι στα 13 σου όμως, δεν είναι λίγο σκληρό να μπαίνει σε αυτό το χώρο της νύχτας? Κοίταξε, σίγουρα θα είναι σκληρό, απλά όταν αγαπάς κάτι και θέλεις να το κάνεις πολύ. Το πιο δύσκολο βέβαια σε εκείνη την ηλικία ήταν και το ότι έχεις να κάνεις με κόσμο της νύχτας, ο οποίος καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Οπότε και ακόμα μια δυσκολία ήταν το ότι ξενυχτούσα και το πρωί πήγαινα σχολείο. Αλλά από την αγάπη που είχα για όλο αυτό και για τη μουσική γενικότερα, ναι. Δεν έδινα πολύ σημασία στην κούραση. Ήθελα να συνεχίσω να προσπαθώ για να πετύχω τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Έτσι. Και επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό έπαιξε η οικογένειά μου, ειδικά ο πατέρας μου, που με στήριζε και ήταν από την ώρα που πήγαινα στο μαγαζί μέχρι και που έφευγα, ήταν εκεί, με περίμενε να με πάρει και αυτός πήγαινε στη δουλειά του και εγώ πήγαινα στο σχολείο. Πόσο σημαντικό είναι η υποστήριξη από τους δικούς μας ανθρώπους σε κάτι που αγαπάμε τελικά, έτσι. Απίστευτο πράγμα. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά
λόγω και των αρρώστων της ηλικίας, εάν ο γονιός δεν σε αφήσει να κάνεις αυτό που θέλεις, μπορεί να χάσεις κάτι το οποίο αγαπάς πάρα πολύ. Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που σκέφτονται τα παιδιά τους να έχουν άλλο μέλλον και όχι αυτό που έχουν αυτό στο μυαλό τους. Ναι, δηλαδή, εγώ από πολύ μικρό έπαιζα μουσική, από ό,τι βλέπω σε βιντεοκασέτες που έχω με την οικογένειά μου, από μικρό είχα μουσικά όργανα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω από μικρό. Ναι. Και όταν ήρθε η στιγμή να ξεκινήσω στα μπουζούκια στα 13, ο πατέρας μου με ρώτησε αν θέλω να το κάνω και αν το αγαπάω. Του είπα ναι και μου λέει: από τη στιγμή που το θέλεις και νιώθεις ευτυχισμένος, θέλω να συνεχίσεις αυτό το πράγμα, εγώ θα σε στηρίζω. Και το μόνο που ήθελε σαν πατέρας, που εντάξει, όλοι και ο πατέρας και η μητέρα αυτό το πράγμα θέλουν, ναι, να είσαι σωστός άνθρωπος στην κοινωνία και να διαβάζεις, ώστε να τελειώσεις το σχολείο σου, να πας κάπου να κάνεις κάτι, έτσι, και να συνεχίσεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Βεβαίως. Ήταν το μόνο πράγμα που μου είπε και εγώ θα είμαι μαζί σου. Και έτσι έγινε. Πάρα πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ, από Καβάλα, καταγής από Καβάλα, ξέρουμε ότι έχει βγάλει φωνές Καβάλα, δόξα τω Θεώ, Βασίλης Καράς, Δέσποινα Βανδύ, Νίκος Βέρτης, έτσι. Τι γίνεται, Νίκος Κουρκούλης, το έχει το νερό μάλλον, δεν εξηγείται αλλιώς. Εν τω μεταξύ, χαίρομαι πολύ γιατί εγώ είμαι κατάγομαι από τις Σέρες, οπότε έχουμε το πρώτο κοινό, και δύο από τη Μακεδονία. Και πρέπει να σου πω ότι. Αγαπημένη πόλη, Σέρες, να ξέρεις. Ήταν μια από τις πόλεις που με βοήθησε πολύ στα πρώτα μου βήματα. Αλήθεια. Ήταν η δεύτερη πόλη που έφυγα μετά την Καβάλα και πήγα να τραγουδήσω. Α, μάλιστα. Έχουμε ακροατές και από τις Σέρες και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους ακούνε εκεί πέρα μέσα. Φιλιά στις Σέρες. Από την ιστοσελίδα του www.lgr.co.uk. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να αναφέρω στον κόσμο ότι η συνομιλία μας γίνεται μέσω Skype και πραγματικά είναι σαν να σε έχω δίπλα μου στο στούντιο. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ καθαρή. Ήρθα για λίγο στο. Νοητά, στο Λονδίνο. Δεν ήρθα να γυρίσω. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι και νηψιός του Νίκο Κουρκούλη, το οποίο εγώ δεν ήξερα, το έμαθα πρόσφατα. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό. Για πες μου. Είναι σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους. Του οφείλεις δηλαδή ουσιαστικά την έναρξη του ξεκινήματός σου στο τραγούδι, ουσιαστικά. Κοίταξε να δεις αυτά τα πράγματα, επειδή έχω συζητήσει και άπειρες φορές και με τον ίδιο. Κανονικά η πρώτη του κουβέντα ήταν ότι να ξέρεις ότι σε κανέναν δεν οφείλεις ποτέ τίποτα. Mm-hmm. Αν έχεις ταλέντο, το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος να σε βοηθήσει να εξελίξει το ταλέντο σου και να σε βοηθήσει να δείξεις αυτό που έχεις στον κόσμο. Μάλιστα. Ο Νίκος ήταν, θυμάμαι τα λόγια που μου έλεγε, ότι απλά εγώ χαίρομαι γιατί τυχαίνει να τα κάνω σε δικό μου άνθρωπο. Mm-hmm. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Και ναι, εγώ θέλω να πω ότι όντως του οφείλω πάρα πολλά. Και με βοήθησε και στα πρώτα μου βήματα στο να ξεκινήσω στην Καβάλα και μετά που με κατέβασε στην Θεσσαλονίκη και μετά που με πήρε και στην Αθήνα μαζί του. Και το μόνο που μπορώ να πω ότι, εκτός από όλα αυτά που έχει κάνει και μόνο που δούλεψε με ένα τέτοιο καλλιτέχνη και πήρα όλες τις εμπειρίες και όλα αυτά τα πράγματα που κέρδισα από αυτό, σου δημιουργούν το χαρακτήρα σου σαν καλλιτέχνη. Οπότε τον ευχαριστώ πολύ. Είναι λογικό γιατί είναι πολύ μεγάλο σχολείο και από τέτοιον άνθρωπο, γιατί τον έχω γνωρίσει τον Νίκο στο πολύ παρελθόν. 20 χρόνια σε δισκογραφία, φυσικά θα έχει να πάρει και κάτι από τέτοιον καλλιτέχνη. Όπως και να έχει. Ναι. Έτσι είναι. Είμαι για καλός άνθρωπος. Έτσι. Πες μου λίγο, ποιες είναι οι προτεραιότητές σου ως καλλιτέχνης, εσύ ως Πέτρος. Πόσο ζυγίζεις την εμφάνισή σου και τις εμφανίσεις σου γενικότερα σε σχέση με τις μελωδίες και τα τραγούδια που συνθέτεις και δισκογραφείς? Δηλαδή, τι εννοώ, είναι τελικά οπτικό-ακουστικό το όλο θέμα σήμερα στο ελληνικό τραγούδι, ή κατά τη γνώμη σου ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει μόνο καλή φωνή και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα? Πώς γίνεται αυτό? Θεωρώ ότι πλέον, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο πώς βλέπει ο κόσμος ένα καλλιτέχνη, θεωρώ ότι πρέπει και να υπάρχει και η εμφάνιση και η παρουσία σου στη σκηνική σου παρουσία και ακόμα και στα social media, οι συνεργάτες σου, το πώς δίνεις την εικόνα σου προς τα έξω. Αλλά σίγουρα τον πρώτο ρόλο έχει η φωνή. Ναι. Ωραία, δεν μπορείς χωρίς να έχεις μια φωνή να κάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί άλλο καλλιτέχνης τραγουδιστής υπάρχουν και καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος απλά θέλει να βλέπει ένα πακέτο ολοκληρωμένο. Ναι. Ώστε, γιατί βλέπεις ότι και εμείς προβάλλουμε την εικόνα μας μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο, οπότε και από την τηλεόραση και θέλει να δει ένα βίντεο κλιπ στο YouTube, οπότε καταλαβαίνεις ότι βλέπει και εικόνα. Αυτό θα σου έλεγα. Να τα προσέχουμε όλα αυτά εμείς. Ζούμε στην εποχή της εικόνας και του YouTube ούτως ή άλλως, βέβαια. Έτσι. Ναι, απλά προς Θεού δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πάντα πρώτο ρόλο έχει φωνή. Και είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον κάθε καλλιτέχνη, είτε είναι λαϊκός, είτε είναι pop, είναι αυτό που αφήνει το στίγμα. Η φωνή και τα τραγούδια πιστεύω είναι τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης να έχει καλά, ώστε να πετύχει τον στόχο του και να έχει μια καριέρα, μια πορεία, όχι να κάνει ένα-δύο τραγούδια, καταλαβαίνεις. Έτσι. Να έχει μια πορεία και μετά σίγουρα είναι οι συνεργάτες σου που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου, γιατί όπως είπα πριν, όπως είναι η οικογένειά σου και όπως ήταν ο πατέρας μου που με βοηθούσε στα πρώτα μου βήματα, mm-hmm. έτσι είναι και οι συνεργάτες μου τώρα. Είναι σαν να είναι η οικογένειά σου, η καθημερινότητά σου
και σε βοηθάει σε οτιδήποτε πρόβλημα έχεις, πρέπει να, το, να προσπαθεί να, να σε κάνει να το ξεχάσεις και να γίνει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Βέβαια. Περνάτε και αρκετές ώρες μαζί στο στούντιο, στις εμφανίσεις, οπότε είναι λογικό αυτό που λες, βεβαίως, είναι λογικό. Ναι, ναι. Μιας και μιλήσαμε για το YouTube και την εικόνα γενικότερα, σε talent show θα πήγαινες, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση, ειδικά στην ελληνική τηλεόραση, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προγράμματα με ναι. παιδιά τα οποία βγαίνουν κάθε ένα τρίμηνο, ξέρεις, έχουμε και από 15 νέους τραγουδιστές. Πώς το βλέπεις όλο αυτό γενικά, εσύ θα πήγαινες πριν από 2 χρόνια, αν σου κάναν την πρόταση, ας πούμε, που ξεκινούσες? Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν είχα πάρει μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα, θεωρούσα ότι δεν θέλω να κάνω μια πορεία η οποία να περάσει μέσα από ένα talent show. Γιατί, όχι γιατί δεν πιστεύω σε αυτά, απλά ο κάθε καλλιτέχνης ή ο κάθε άνθρωπος θέλει να κάνει τη δική του πορεία και με το πώς θέλει, πώς θέλει να χτίσει αυτό το πράγμα ο καθένας. Εγώ πίστευα ότι ήθελα να κάνω αυτό που έκανα μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ, όλα μου πήγανε καλά. Και μου πάνε καλά, ναι. Αλλά όντως είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να προβάλλει τη δουλειά του, τη φωνή του, κάθε καλλιτέχνης, και είναι κάτι καλό, ναι, για κάποιους που δεν έχουν την ευκαιρία, όπως εγώ ήμουν τυχερός και είχα και ένα δάσκαλο και έναν πατέρα ναι. στη μουσική, όπως ήταν ο Κουρκούλης, mm-hmm. να σου το πω έτσι, ναι, ναι. να με βοηθήσει στα πρώτα μου βήματα. Κάποιος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, είναι καλό να μπαίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι ώστε να μπορεί να δείξει το ταλέντο. Για έναν καλλιτέχνη, είναι καλό να έχει αυτή την απότομη δημοσιότητα παρά να χτίσει, όπως είπες πριν, την πορεία του σιγά σιγά και πιο σταθερά? Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί εγώ, όπως είπα, από τα 13 κάνω σταθερά βήματα, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχω ζήσει το άλλο. Έτσι. Δεν έχω ζήσει το άλλο, αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι θέλω να, ξέρεις, να έχω μία. Για να σου απαντήσω τη στιγμή ότι κάποιος πρέπει να είναι και λόγω μέσα στο χαρακτήρα του, φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ο χαρακτήρας σου σε βοηθάει να είσαι χαμηλών τόνων και έτσι έχεις μάθει από την οικογένειά σου, έτσι θα παραμείνεις. Είναι λίγο δύσκολο το να έχεις μια απότομη δημοσιότητα, γιατί καταλαβαίνεις ότι από τη μία μέρα στην άλλη, όταν αλλάζει κάτι, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε λογικό είναι να σου πειράξει λίγο αυτό το πράγμα στο μυαλό. Λογικό. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να σε χαλάσει τόσο πολύ σαν άνθρωπο. Δηλαδή, αν έχεις τους συνεργάτες τους κατάλληλους, είσαι δυναμικός χαρακτήρας και έχεις μια οικογένεια η οποία σε στηρίζει, και μόλις πας να ξεφύγεις λίγο, θα σε φέρουν εκεί που είναι να σε φέρουν. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι. Δεν πιστεύω ότι. Εντάξει, είναι λογικό το όταν κάνεις κάτι απότομο να σε επηρεάζει πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, συνθέτησα απ' την άλλη τα δικά σου τραγούδια και επίσης έχεις δώσει και μεγάλες επιτυχίες και σε συναδέλφους σου, όπως για παράδειγμα να αναφέρω τον Σταν με το Χτύπα και στον Κωνσταντίνο Αργυρό το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αυτή την ερώτηση την κάνω πάντα σε τραγουδιστές, παύλα καλλιτέχνες που παράλληλα είναι και συνθέτες. Για ποιον λόγο δεν κρατάς, ας πούμε, τις επιτυχίες για εσένα και τις δίνεις σε άλλους? Εντάξει. Ο πρώτος λόγος είναι το ότι σίγουρα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις όλα αυτά τα τραγούδια που γράφεις εσύ σαν Πέτρος ή Γιάννης, οποιοσδήποτε είναι τραγουδιστής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ έχω στο συρτάρι μου πάρα πολλά τραγούδια, οπότε καταλαβαίνεις ότι και μια ζωή δεν πρόκειται να τα κυκλοφορήσεις όλα. Οπότε για ποιο λόγο να κάθονται στο συρτάρι? Κάτσε, συγγνώμη, τόσα πολλά έχεις δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο αυτό δεν ξέρεις. Ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε καλλιτέχνης, δηλαδή, άλλο να κάνεις τη δουλειά σαν δουλειά, δηλαδή να είσαι συνθέτης και στιχουργός, και άλλο να είσαι τραγουδιστής. Υπάρχουν αυτοί που γράφουν για να γράψουν γιατί είναι η δουλειά τους, είναι, και υπάρχουν αυτοί που γράφουν γιατί τους βγαίνει και γιατί νιώθουν πράγματα και γιατί. Εγώ είμαι αυτής της σχολής. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και μπορεί να γράψω 3-4 τραγούδια γιατί είδα κάτι που μου άρεσε και ήθελα να γράψω. Από τι εμπνέεσαι, ήθελα να ρωτήσω. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά, κοιτάω τους γύρω μου, είμαι λίγο παρατηρητικός σε αυτό το θέμα και ξέρεις, βλέπω λίγο τις ιστορίες των ανθρώπων, ναι, ναι. εικόνες, όλα αυτά. Και είναι κάτι το οποίο μου βγαίνει. Το νιώθω και μου βγαίνει και γράφω. Δηλαδή, γιατί έχω ακούσει που λένε από μεγάλους συνθέτες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, ότι στην ουσία ένας στιχουργός, ένας συνθέτης είναι σαν μια μητέρα που γεννάει ένα παιδί. Γιατί σκέψου ότι απλά εσύ γεννάς από το μυαλό σου μια δική σου ιδέα, καταλαβες? Μια μελωδία, ναι, έτσι. Είναι μια μελωδία, ένα στίχο, αυτό είναι σαν να γεννάς και εσύ κάτι από μέσα, είναι δικό σου. Γι' αυτό υπάρχουν και τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί είναι δικό σου, εσύ το έχεις βγάλει από το μυαλό σου, είναι ξεχωριστό. Ναι, σου ανήκει, έτσι είναι. Και γι' αυτό τον λόγο πίστεψε μου ότι από τη στιγμή που έχω τόσο τραγούδια και από τη στιγμή που έχω πολλούς φίλους καλλιτέχνες και μπορώ να δώσω, ώστε να δείξω στον κόσμο ότι γράφω κιόλας και μπορώ να δώσω και σε άλλους καλλιτέχνες, γιατί να μην το κάνεις? Έχεις κάποιο τραγούδι στα σκαριά τώρα με κάποιον συνάδελφο το οποίο θα κυκλοφορήσει, για να μπορούμε έτσι να αποκαλύψουμε κάτι?
Δεν έχω, όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω δώσει σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη κάτι. Τα μόνα που έχω γράψει και έχω ετοιμάσει ήδη είναι τα δικά μου που θα είναι στον επόμενο μου δίσκο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μου πεις άλλες πληροφορίες, γιατί θα σε ρωτήσω προς το τέλος της συνέντευξης για αυτό, για τα σχέδια. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ όμορφο τραγουδιστές, των οποίων τα τραγούδια και οι ακροατές μας ακούνε, μέσω εδώ της συχνότητάς μας, να τους ακούνε και ζωντανά σε συνεντεύξεις, γιατί έτσι έρχονται και πιο κοντά τους, ειδικά με τους Έλληνες και Κύπριους που ζουν εδώ μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Οπότε ξέρεις πώς είναι αυτό το συνέστημα του να παίρνεις αγαπημένα πρόσωπα πιο κοντά στους ακροατές και ειδικά σε άλλη χώρα, όταν μιλάμε για άλλη χώρα. Έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, ο κόσμος αυτό που θέλει από εμάς και αυτό που περιμένει είναι να σε δει σε κάποιο live, να ακούσει τα τραγούδια σου, να βγει μια φωτογραφία μαζί σου και να του δείξεις ότι το σέβεσαι και ότι εκτιμάς ότι έρχεται και αφήνει τα λεφτά του και σε χειροκροτάει και όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε και τα χρόνια, επειδή είναι δύσκολα. Έτσι είναι. Και ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που είχε παλιά. Οπότε, επειδή όντως θέλει να περάσει καλά και θέλει να αφήσει αυτά τα λεφτά που έχει ώστε να περάσει καλά, πρέπει να το εκτιμάμε αυτό σαν καλλιτέχνες και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Γιατί βλέπουμε ότι είναι δύσκολα τα χρόνια. Οπότε, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασκεδάσει ο κόσμος και να περάσει όμορφα και να βγούμε μια φωτογραφία μαζί τους, να κάτσουμε να μιλήσουμε, γιατί αυτό θέλει ο κόσμος, να σε γνωρίσει σαν άνθρωπο. Νομίζω σε τιμάει πάρα πολύ αυτό που λες και συγχαρητήρια, πραγματικά. Και έτσι πρέπει, να είναι ουσιαστικά το σκεπτικό του κάθε καλλιτέχνη. Εσύ ξέρω ότι εδώ και κάποιους μήνες έχεις ξεκινήσει και οργώνεις όλη την Ελλάδα και κάνεις live σε κάθε σημείο της χώρας. Μάλιστα, πρόσφατα ήσουν, έμαθα και στην πατρίδα μου στις Σέρες και έγινε ένα χαμός. Πες μου, πώς είναι η αίσθηση του να ανακαλύπτεις ότι όλο και περισσότερος κόσμος αγαπάει τα τραγούδια σου με δύο χρόνια ουσιαστικά που είσαι ενεργή δισκογραφία ουσιαστικά και έρχεται να σε τιμήσει τις εμφανίσεις σου και γενικά υπάρχει αυτή η θετική τάση απέναντι σε εσένα και στα τραγούδια σου σαν συνθέτης. Είναι τελικά το πιο λυτρωτικό πράγμα ένας καλλιτέχνης να έχει την πλήρη αποδοχή του κόσμου και να αγαπιέται σε κάθε του βήμα? Εσύ σαν Πέτρος, ας πούμε, αναπνέεις, ζεις για το χειροκρότημα? Ποια είναι η πληρωμή σου σε εισαγωγικά εσένα μέσα από αυτό το επάγγελμα? Κοίταξε, σαφώς και είναι η αγάπη του κόσμου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά μέσα στη δισκογραφία, όταν ξεκίνησα τη δισκογραφία που έβγαλα το πρώτο μου τραγούδι και μέχρι τώρα είδα την απήχηση που υπάρχει με τον κόσμο και το πώς γεμίζουν τα μαγαζιά και το χειροκρότημα και όλη η αγάπη, όλο αυτό, πίστεψε με, είναι χαρά. Γιατί να σου πω κάτι, και εμείς, ειδικά εγώ, προσπαθώ την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να κάνω αυτό το πράγμα, ακόμα και στο στούντιο και στην καθημερινότητά μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω ώστε να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Και καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις και βλέπεις τόσο πολύ κόσμο, βλέπεις να σε χειροκροτάνε και να σε αγαπάνε και να τραγουδάνε τα τραγούδια σου, παίρνεις και εσύ μια δύναμη, γιατί λες ότι κάνω τόσο καιρό, αξίζει, δεν πάει στα σκουπίδια. Και ο κόπος μου αξίζει, βέβαιος, έτσι είναι. Αξίζει και σε βοηθάει να κάνεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Έτσι είναι. Έλα να μιλήσουμε λίγο για τα άμεσα μελλοντικά σχέδιά σου τώρα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά δώσαμε μια μικρή γεύση πριν από το τραγούδι, από το κοριτσάκι πριν. Μετά από την τεράστια λοιπόν επιτυχία του τραγουδιού αυτού, ήρθε και το Κάτσε Καλά, το οποίο μεταδίδουμε και το αγαπάμε πολύ εδώ στο London Creek Radio 103,3. Και το ζητά και ο κόσμος, πρέπει να σου πω, έτσι. Γιατί πρέπει να τα φέρουμε κι εμείς, ξέρεις, και τα του κόσμου στους καλλιτέχνες. Πες μου λοιπόν για το τι μέλη γενέστε μετά, ποια είναι τα σχέδιά σου για το καλοκαίρι και ποιο θα είναι το επόμενο σύγκλι που θα κυκλοφορήσεις και πότε έρχεται και η ολοκληρωμένη δουλειά, και αν θα είναι βεβαίως με την Μήνο CMI, την εταιρεία σου. Κοίταξε, τώρα βρίσκομαι στην περίοδο που σου είπα, που κάνω το καλοκαιρινό το tour που έχει ξεκινήσει ήδη. Ναι, ναι. Ο δίσκος μου είναι έτοιμος και αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει. Πες μου λίγο, πόσα τραγούδια? Θα είναι 13 τραγούδια, δηλαδή 5 τα παλιά τραγούδια που έχω κυκλοφορήσει ήδη και 8 καινούρια. Πολύ ωραία. Θα είναι από τη Μήνο CMI, την εταιρεία μου. Είναι μια δουλειά που πάλι υπογράφω εγώ με τον Stan και με την Icon. Ωραία. Είναι εταιρεία παραγωγής και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κάθε καλλιτέχνης θέλει να βγάλει το δίσκο του, και είναι ο πρώτος μου δίσκος που θα κυκλοφορήσει και χαίρομαι κιόλας, γιατί θα έχει μέσα δικά μου τραγούδια και που τα αγαπάω πολύ, και θα έχει και ένα τραγούδι που έχω γράψει, το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει όταν ξεκίνησα, δηλαδή ήμουν 13-14 χρονών, το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει. Σοβαρά, και θα βρίσκεται μέσα στο δίσκο. Αλήθεια, είναι πολύ όμορφο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης οι εμφανίσεις μου που θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο στο Φαντασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Α, μάλιστα, κάτω στην Αθήνα θα είστε δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Πολύ όμορφα. Αν σε περίπου 10 χρόνια συναντιόμασταν στον αέρα πάλι όπως τώρα, καλή ώρα, τι θα ήθελες να έχεις πετύχει, πού τον βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα, τον Πέτρο? Κοίταξε, σίγουρα θα ήθελα κι εγώ και εσύ να έχουμε την υγεία μας και να τα πούμε σε 10 χρόνια. Όλος γιατί ο κόσμος. Είναι πιο σημαντικό πράγμα, να ξέρεις, ο Θεός να μας δίνει έτσι υγεία και δύναμη. Έτσι. Εντάξει, να έχω πετύχει όλους μου τους στόχους,
Βασικά πιστεύω ότι ποτέ δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας, γιατί πάντα όταν πετυχαίνεις ένα στόχο, μετά βάζεις άλλο στόχο. Mm-hmm. Οπότε πιστεύεις στο κάρμα και στα σχέδια, πιστεύεις ότι λέμε ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει, δηλαδή αφήνεις και τα πράγματα λίγο να πάρουν τη δική τους ροπή και φόρα γενικά. Σίγουρα τα πράγματα, ξέρεις, τα πηγαίνουμε εμείς μεν, αλλά σίγουρα κάποια πράγματα είναι και για να γίνουν, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά επίσης θέλω να πω ότι ο Θεός, επειδή είναι εκεί πάνω και μας βλέπει, όταν βλέπω ότι προσπαθείς πολύ, στο τέλος δεν θα σε αδικήσει. Θα σου δώσει αυτό που είναι να πάρεις. Όταν βλέπω ότι προσπαθείς και δουλεύεις, κάποια στιγμή θα σου το δώσει. Έτσι είναι. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Πριν κλείσω την κουβέντα μας και σε αποδεσμεύσω, θέλω να σου ζητήσω να στείλεις και ένα μήνυμα στους ακροατές εδώ του London Creek Radio 103,3, που είναι και πάρα πολλοί, και αφού μας ακούνε και από όλα τα σημεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή μέσα από το website, αλλά και σε όλους τους Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας που είναι συντονισμένοι εδώ και μας ακούν την κουβέντα μας. Κάτι έτσι μικρό για τους ακροατές μας. Κοίταξε, καταρχήν να χαμογελάνε πάντα, γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα. Δίνουμε ενέργεια και στους γύρω μας όταν χαμογελάμε. Να έχουν την υγεία τους και να σας ακούνε, γιατί είστε αυτοί που χαρίζετε τις μουσικές στιγμές και τα δικά μας τραγούδια σε όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί χωρίς και εσάς δεν θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και εμείς τις μελωδίες και όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Ωραία ευχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτά τα όμορφα λεπτά που μας χάρισες και μας αφιέρωσες. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Βεβαίως. Εγώ πάντα. Δεν έχω έρθει ποτέ, είναι η αλήθεια, αλλά ελπίζω να τα πούμε κάποια. Το σκεφτόμουν από την αρχή της κουβέντας μας. Στο κλείσιμο θα σου ευχόμουν πολύ σύντομα και εδώ στο Λονδίνο για ένα ζωντανό live. Εδώ καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος, λόγω και των πολλών Ελλήνων στο Λονδίνο και γενικότερα στη Μεγάλη Βρετανία, σε περιμένουμε. Μακάρι και να τα πούμε την επόμενη φορά από κοντά εδώ για μια κουβέντα ζωντανά στο στούντιο. Μακάρι, μακάρι. Έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μας. Yeah.